Λοιπόν, να πάμε να δούμε τώρα το βιντεάκι που σας έλεγα πριν φύγει ο Νίκος Μάνης από την παρέα μας. Την Πέμπτη το βράδυ στο Δημαρχείο της Κηφισιάς έγινε μια πολύ ωραία εκδήλωση. Την καλλιτεχνική επιμέλεια, όπως σας είπα, την είχε η Μαρία Ιωαννίδου. Με τον Θέμη την είχαμε πάει μαζί, μου κάνε παρεούλα. Η εικόνα νομίζω θα μιλήσει από μόνη, θα τα πει καλύτερα, γιατί εγώ είμαι και πολύ αμήχανη στο να το προλογίσω, οπότε ας δούμε την εικόνα. Φρέντι Γερμανός, ίσως ο κορυφαίος Έλληνας χρονικογράφος, σίγουρα όμως ένας αληθινός στάρ. Ο άνθρωπος που έβαλε αλάτι και πιπέρι στη ζωή τη δική μας, αλλά και στη ζωή όλων αυτών των σημαντικών ανθρώπων που φιλοξένησε στις τηλεοπτικές του εκπομπές. Αυτόν τον σημαντικό άνθρωπο τίμησε την Πέμπτη το βράδυ ο Δήμος Κηφισιάς στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου σε συνεργασία με την Μαρία Ιωαννίδου. Είμαι πολύ χαρούμενη που είστε απόψε εδώ στο ραντεβού μας με το Φρέντι μας. Παρόντες στην εκδήλωση ήταν άνθρωποι που συνεργάστηκαν μαζί του, φίλοι του που τον αγαπούν μέχρι και σήμερα και που μοιράστηκαν μαζί μας μικρές στιγμές μιας μεγάλης προσωπικότητας. Ήταν από τις ωραιότερες εποχές της ζωής μου αυτές που έζησα με το Φρέντι. Μια διαπίστωση ότι αυτή τη στιγμή ο Φρέντι Γερμανός είναι ο μόνος αγαπημένος Γερμανός στην Ελλάδα. Και αυτό ήταν διαπίστωση. Από την εκδήλωση δεν θα μπορούσε να λείπει φυσικά η Ναταλία Γερμανού, η οποία μίλησε στο Βήμα αλλά και στις τηλεοπτικές κάμερες για τον δικό της Φρέντι. Πιστεύω ότι ο μπαμπάς μου δεν ήταν έτσι υπέρ των πολλών λόγων. Τρία πράγματα έξερε να κάνει. Καλές πράξεις, καλές εκπομπές, καλά βιβλία. Και ευτυχώς έχει αφήσει αρκετό υλικό και από τα τρία για να τον θυμόμαστε για πάντα και να τον κρατάμε ζωντανό μέσα μας. Σε μένα κληροδότησε κάποια πράγματα λίγα, αλλά νομίζω σημαντικά. Μου κληροδότησε την αλήθεια, το να είμαι αληθινή. Όταν κοιτάζω την κάμερα, όταν κοιτάζω τους άλλους στα μάτια, να μην προσποιούμε κάτι άλλο από αυτό που είμαι, γιατί μου είπε ότι να ξέρεις ότι ο κόσμος καταλαβαίνει, δεν τον κοροϊδεύεις ποτέ. Νιώθω υπερβολικά τυχερή που είχα ένα πατέρα σαν το Φρέντι. Τον κουβαλάω τόσο πολύ μέσα μου, ξέρετε, που είναι σαν, για μένα είναι σαν να μην έφυγε ποτέ. Και θα είμαστε πάντοτε μαζί. Ήταν μια πολύ ωραία βραδιά νομίζω, μια πολύ ωραία βραδιά και είναι αυτό που λέγαμε και με το Θέμη, ότι είναι 14 χρόνια, αλλά μου φαίνεται σαν να ήταν πέρυσι. Αυτό το λένε όλοι. Συγγνώμη, επειδή ήμουν λίγο πριν στο Φόμου Live και είπα στο Φώτο Σοργουλόπουλο στα παιδιά ότι θα σε συναντούσα για να βρεθούμε, ο Φώτης είπε ακριβώς το ίδιο. Μου λέει: δεν το πιστεύω. Μου λέει: πόσα? Λέω: 14 χρόνια. Μου λέει: αποκλείεται. Δηλαδή και το συζητούσαμε. Είναι σαν αυτό που είπε σαν χθες. Εγώ, επειδή δούλεψα για ένα διάστημα στην ΕΡΤ και διαχειριστήκαμε πολύ μεγάλο αρχείο και πολλές και ρεπορτάζ από τον Φρέντι Γερμανό και εκπομπές, αυτό που μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση είναι ενώ έκανε εξαιρετικά δύσκολα πράγματα, δηλαδή το να συντονίζει μια εκπομπή με όλους αυτούς τους ανθρώπους, το περνούσε μέσα από ένα δικό του πρίσμα, σαν να είναι περίπατος, σαν να είναι στην παρέα του στο σπίτι του και να κάνουν μαζί εκπομπή. Ενώ στην ουσία είναι εξαιρετικά σημαντικό και δύσκολο, παρόλα αυτά, όλα αυτά και τα ρεπορτάζ και τις διάφορες εκπομπές, θεωρώ ότι είχε για μένα ως τηλεθεατής, αυτό ήταν αυτό που με κέρδισε, ότι μπορούσα να βλέπω με άνεση τα πάντα. Όταν έκανε το αλάτι και πιπέρι, είχε έναν διακαή πόθο να φέρει καλεσμένη την Ginger Rogers, που ήταν η παρτενέρ του Fred Astaire, ας πούμε. Τα κατάφερε, ας πούμε, με τα χίλια ζόρια, τα κατάφερε να την φέρει από το Hollywood και όταν την έφερε, της είπε: το μόνο που θέλω από εσάς είναι να χορέψουμε ένα χορό μαζί, γιατί είμαι πάρα πολύ ερωτευμένος μαζί σας. Χορέψανε μαζί και την πάτησε, την ξενύχασε τη γυναίκα. Και λέει: ναι, τι το ήθελα, μου λέει, για να χορέψουμε αυτή τη γυναίκα μαζί. Εν πάση περιπτώσει, ναι. Ναι, και θεωρώ ότι είναι ένας άνθρωπος που είχε απίστευτο χιούμορ. Δηλαδή, είναι από τους λίγους ανθρώπους που μπορώ να φανταστώ και να σκεφτώ ποιο ρε παιδί μου άνθρωπος σου έρχεται με απίστευτο χιούμορ. Το δικό του χαρακτηριστικό. Ναι, χαρακτηριστικό. Πολύ ειδικό. Είναι από αυτούς τους ανθρώπους. Και μιλάμε τώρα για μεγέθη, παιδιά. Αν υπάρχουν εκπομπές σήμερα στη τηλεόραση ή τα προηγούμενα χρόνια που φέρνουν καλεσμένους stars, εγώ με αυτό το βίντεο το οποίο είδαμε, που εντάξει είχα ξαναδεί κάποια πλάνα, αλλά εκείνο το βράδυ ήμασταν με την Ναταλία και έβλεπα όλους αυτούς που είχαν περάσει. Δηλαδή, μέχρι Τζον Λένον και Γιώκο Όνο δεν είχαν έρθει στην εκπομπή. Λέω, εντάξει, okay, έπρεπε να πας στην εκπομπή του Φρέντι Γερμανού, δηλαδή ήταν το must, δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Ό,τι και να λέμε σήμερα είναι τίποτα. Ωραία χρόνια. Ας είναι καλά εκεί που είναι και μας βλέπει λοιπόν. Εννοείται.